1843 σε μια μικρή πόλη της Αγγλίας. Ο πρωταγωνιστής ονομάζεται Ebenezer Scrooge. Είναι ένας ηλικιωμένος κύριος, ο πιο φιλάργυρος, πιεστικός, αρπακτικός, άπλιστος και πλεονέκτης άνθρωπος σε ολόκληρη την πόλη. Εσωστρεφής τύπος, στερημένος κάθε απόλαυσης, χαράς και διασκέδασης. Δεν μπορεί να καταλάβει το νόημα των Χριστουγέννων, γιατί βλέπει αυτή τη μεγάλη εορτή σαν περιττό έξοδο. Κρύο που είχε στην καρδιά του πάγωνε και όλη την όψη του. Το επάγγελμά του λογιστής και κάτοχος μιας τεράστιας κληρονομιάς που κάθε μέρα αυξανόταν. Όμως συγχρόνως αυξανόταν και η απόσταση του Σκρούτζ με Θεό και ανθρώπους. Μονίμως είναι νευρικός και κατσουφιασμένος. Η σκηνή ξεκινά μια μέρα παγερή, σκοτεινή και ομιχλώδης, το κρύο τσουπτερό. Και ο Σκρούτζ. Καλά Χριστούγεννα, θείε! Ο Θεός να σε έχει καλά! Σαχλαμάρες! Σαχλαμάρες τα Χριστούγεννα, θείε! Δεν το εννοείς, είμαι σίγουρος! Δεν μπορεί να το εννοείς! Φυσικά και το εννοώ! Τι περισσότερα είναι τα Χριστούγεννα από μια περίοδο που πληρώνεις λογαριασμούς, μειώνονται οι λίρες σου, είσαι ένα χρόνο μεγαλύτερος, αλλά ούτε μία ώρα πλουσιότερος. Έλα, θείε μου, μην είσαι κακόκεφος, μη σκέφτεσαι τέτοια πράγματα και έλα να γιορτάσουμε αύριο τα Χριστούγεννα όπως αρμόζει. Ανιψιέ, παράτα μου, γιόρτασε εσύ με το δικό σου τρόπο και άσε με να τα γιορτάσω με το δικό μου. Υπάρχουν πολλά πράγματα από τα οποία πήρα κάτι καλό. Αλλά δεν με ωφέλησαν οικονομικά. Κάθε φορά που έρχονται τα Χριστούγεννα, τα θεωρώ, πέρα από τον οφειλόμενο σεβασμό στο ιερό όνομα και την πυρόλευσή τους, ως μία περίοδος καλοσύνης, συγχώρεσης, συμπόνιας και χαράς. Άνδρες και γυναίκες, ομόψυχα, ανοίγουν γενναιόδωρα τις καρδιές τους και βλέπουν τους άλλους ανθρώπους σαν συνεπιβάτες στο ταξίδι για την άλλη ζωή. Και επομένως, αγαπητέ μου θείε, παρόλο ότι δεν μου έφεραν ούτε ένα γραμμάριο χρυσού στην τσέπη μου, πιστεύω ότι μου έκαναν καλό και θα μου κάνουν καλό. Ας σε ξανακούσω να χειροκροτείς και θα γιορτάσεις τα Χριστούγεννα άνεργος. Είσαι πολύ καλός ομιλητής, κύριε, αλλά άδειασέ μου τη γωνιά. Καλό σου απόγευμα. Μα θείε, δεν σου ζητώ, ούτε περιμένω κάτι από σένα. Γιατί να μην γιορτάσουμε σε μια αγαπημένη οικογένεια. Καλό σου απόγευμα. Ο Σκρούτζ έκλεισε όσο πιο αργά γινόταν το γραφείο του. Δείπνησε σε ένα μελαγχολικό ταβερνάκι και πήγε σπίτι να κοιμηθεί. Όμως την ώρα που ξεκουραζόταν, μια έκπληξη τον περίμενε. Στη στιγμή το δωμάτιο φωτίστηκε και ο Σκρούτζ ξύπνησε τρομαγμένος και φοβισμένος από το θέαμα. Ποιος ήμουν? Ήμουν ο Τζακ Μάρλεϊ, ο συνεταιρός σου, δεν με θυμάσαι? Τζακ,
Τι θέλεις? Βλέπεις αυτές τις αλυσίδες? Κάθε κρίκος τους αντιπροσωπεύει και μία άσχημη κουβέντα της ζωής μου. Όσο για τα βαριά χρηματοκιβώτια που σέρνω, είναι τα πλούτη που συγκέντρωσα και δεν τα χρησιμοποίησα σωστά. Όλα αυτά θέλω να τα σκεφτείς σοβαρά και να δεις και τη δική σου ζωή, αλλιώς, Σκρούτζ. Ήρθα να σε προειδοποιήσω. Έχεις ακόμη μία ευκαιρία να γλιτώσεις από τη δική μου μοίρα. Θα έρθουν τρία πνεύματα. Το πρώτο θα σε επισκεφτεί απόψε, στη μία μετά τη μεσάνυχτα. Το δεύτερο αύριο, την ίδια ώρα. Και το τρίτο μεθαύριο, μόλις χτυπήσει το ρολόι 12. Αυτή είναι η τελευταία σου επίπτωση. Και με τα λόγια αυτά, ο Μάρλι ξαναέφυγε για να συναντήσει τα άλλα φαντάσματα που περιπλανιόνταν ασταμάτητα στις ομίχλες της αιωνιότητας. Εξαντλημένος ο Σκρούτζ έπεσε χωρίς να γδυθεί στο κρεβάτι του και αποκοιμήθηκε αμέσως. Είμαι το χριστουγεννιάτικο πνεύμα του παρελθόντος και ήρθα για να σε βοηθήσω. Η οπτασία πήρε από το χέρι τον Σκρούτζ και τον πήγε σε μια μικρή επαρχιακή πόλη. Ήταν η εποχή που ακόμα έφηβος ο Σκρούτζ βρισκόταν στο οικοτροφείο μόνος, ενώ τα υπόλοιπα παιδιά επέστρεφαν στα σπίτια τους για τις διακοπές. Αδερφούλη μου, ήθελα να σε πάρω. Θα πάμε σπίτι για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα. Στο σπίτι? Αλήθεια λες? Ναι, ζήτησα στον πατέρα να σε αφήσει να ξαναγυρίσεις για πάντα στο σπίτι. Δεν θα είσαι πλέον μόνος σου. Η οπτασία τον μεταφέρει σε άλλη εποχή. Ο Σκρούτζ πλέον ένας όριμος άντρας. Μια νέα γυναίκα εγκαταλείπει το σπίτι κλαίγοντας. Κάποτε είμαστε φτωχοί, αλλά ευτυχισμένοι. Τώρα σε κυβερνά το πάθος σου για το χρήμα. Μα δεν άλλαξε τίποτα. Εγώ έμεινα η ίδια, εσύ όμως άλλαξες. Δεν μπορώ να σε παντρευτώ. Σου εύχομαι κάθε ευτυχία στη σταδιοδρομία που διάλεξες. Κρεβάτι του, φοβερά κουρασμένος και προβληματισμένος. Τα μάτια του βάρυναν. Μόλις που έπεσε σε ύπνο βαθύ, ήρθε μια οπτασία. Είμαι το χριστουγεννιάτικο πνεύμα του παρόντος. Έλα. Πήγαινε με όπου θέλεις.
Βρέθηκαν έξω από το σπίτι του υπαλλήλου του, Μπομπ Κράτσιτ, και κοίταξε από το παράθυρο. Πνεύμα, ο μικρός Τιμ θα ζήσει ακόμη για πολύ. Τον περιβάλλουν σκιές. Αν το μέλλον δεν τις μεταβάλει, το παιδάκι θα πεθάνει. Αλλά εσένα τι σε νοιάζει. Ένα στόμα λιγότερο σε τούτο τον πυκνοκατοικημένο κόσμο. Έτσι δεν είναι? Ο Σκρούτζ τότε θυμήθηκε ότι ο ίδιος είχε επαναλάβει πολλές φορές αυτή τη φράση και κατέβασε το κεφάλι του ντροπιασμένος. Ξαφνικά, χωρίς το πνεύμα να προσθέσει άλλη λέξη, βρέθηκαν στο σπίτι του ανεψιού του. Ο θείος Σκρούτζ μας θεωρεί τρελούς που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα και έτσι αρνήθηκε να φάει μαζί μας σήμερα. Τι απέσιος άνθρωπος! Εγώ πάντως λυπάμαι ειλικρινά που ο θείος έχασε μια ευκαιρία να χαρεί. Και τώρα, παρόλο που δεν βρίσκεται μαζί μας, θα ήθελα να του εκφράσω τις καλύτερες ευχές μου. Μέσα στο κρύο, σε βρωμερά δρομάκια. Εκεί είδε δυστυχισμένους ανθρώπους που κολλημένοι σφιχτά ο ένας πάνω στον άλλον προσπαθούσαν να ζεσταθούν. Ο Σκρούτζ, τρομοκρατημένος από την τόση αθλειότητα, ζήτησε από το πνεύμα να τον πάει σπίτι του. Πλέον δεν του κολούσε ύπνος και περίμενε. Αλλά όταν ήρθε το τρίτο πνεύμα, ο Σκρούτζ παραλίγο να λιποθυμήσει από το φόβο του. Thank you.
Σκρούτζ αποφάσισε να αλλάξει και το έκανε. Έπιασε τη δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε ο Θεός. Έκανε πιο πολλά από όσα υποσχέθηκε. Έγινε ο δεύτερος πατέρας του μικρού Τιμ. Χρηματοδότησε την εγχείρησή του και του έδωσε την υγεία του. Δεν άφησε άπορο, πονεμένο άνθρωπο που να μην βοηθήσει. Η ζεστή πλέον καρδιά του ξεχύλιζε από αγάπη. Και ας γελούσαν κάποιοι περίεργα με την τόσο ξαφνική αλλαγή του. Ο Θεός να μας ευλογεί όλους μας. Καλά Χριστούγεννα! Καλά!